από την Κρήτη στην Σχολή Καλών Τεχνών, από εκεί στο θέατρο ως σκηνογράφος και ενδυματολόγος, και στο σήμερα η Εύα Νάθαινα μπορεί να πει κάποιος με τεράστια σιγουριά πως το 2023 σκηνοθέτησε την ταινία της χρονιάς στην Ελλάδα. Η φόνησα που δεν λέει να αφήσει τις κινηματογραφικές αίθουσες συνεχίζει να ψυχαγωγεί αλλά και να βάζει σε σκέψεις μικρούς και μεγάλους. Πώς συνέβη αυτό, πώς έφτασε εκείνη σε αυτό το επίπεδο, αξίζει ένα νέο παιδί σήμερα να γίνει σκηνοθέτης στη χώρα μας? Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα θα ακούσετε στο σημερινό βίντεο. Φύγαμε λοιπόν. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ξεχωριστό βίντεο. Είναι η πρώτη συνέντευξη που κάνουμε στο κανάλι και για πρώτη καλεσμένη μας κάνει την τιμή να είναι στην παρέα μας η Εύα Νάθαινα, η δημιουργός της ταινίας Φόνησα. Τρίτο κορίτσι. Δεν βαστώ άλλο. Αβάφτιστο, ε. Σήκω, να σε δούνε. Θέλω την πρίκα μου ολόκληρη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Και εγώ επίσης. Δηλώνω μεγάλο θαυμαστής. Όλο αυτό, να ξέρετε, ξεκίνησε από ένα βίντεο που έκανα χωρίς spoil για την ταινία Φόνησα και είχα πει τότε εκεί ότι μακάρι να σας γνωρίσω από κοντά. Και κυρία Εύα, δεν σας γνωρίζω, μακάρι να συμβεί αυτό στο μέλλον. Ορίστε λοιπόν που ήρθε η στιγμή και γνωριστήκαμε από κοντά. Λοιπόν, γενικά επειδή με τις συνεντεύξεις της ψιλοβαρκιέμαι εγώ, έχω πει να κάνουμε ένα συνέντευξη παύλα παιχνίδι. Και εγώ έχω κάνει πολλές, οπότε είμαι έτοιμη να ενδώσω. Να πούμε και κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι. Όλα τα άλλα μπορεί ο κόσμος να ψάξει και άλλες συνεντεύξεις στο ίντερνετ και να σας δει που τα λέτε πολύ όμορφα. Ωραία. Για πρώτο για ξεκίνημα, θα ξεκινήσουμε ένα παιχνιδάκι να σας μάθει καλύτερα και το κοινό, να σας μάθω καλύτερα και εγώ δηλαδή. Λέγεται διλήμματα. Θα σας λέω εγώ ένα δίλημα, αυτό ή αυτό, και σας διαλέγετε ένα από τα δύο. Εάν σε κάποιο δεν θέλετε να απαντήσετε για κάποιο λόγο, μου λέτε πάσο. Όπω, πόσα πάσο θα πω. Και το πάσο απάντηση είναι. Ναι. Πάντως. Ξεκινάμε. Ζωγραφική ή σκηνοθεσία? Ζωγραφική πάντα. Όλα είναι ζωγραφική. Τέλεια. Η σκηνοθεσία είναι και ζωγραφική. Τέλεια. Καλοκαίρι ή χειμώνας? Καλοκαίρι. Θέατρο ή κινηματογράφος? Και τα δύο. Δεν γίνεται. Ένα. Κινηματογράφος λέει το φεγγάρι της ζωής μου τώρα. Κινηματογράφος. Πολύ ωραία. Ελληνική μουσική ή ξένη? Από τώρα δεν πρέπει να δυσκολευτείτε από αυτό. Ελληνική θα πω. Ελληνική. Ελληνικός κινηματογράφος ή Hollywood? Ελληνικός κινηματογράφος. Αυτή είναι η απάντηση πρέπει. Χριστόφορος Παπακαλιάτης ή Σωτήρης Τσαφούλιας? Τώρα θα πω πάσο, γιατί είναι και δύο τόσο αγαπημένοι. Δηλαδή είναι συμπαθέστατη. Μη σπέρνετε τη διχόνη. Το ξέρετε το διχονίξ? Εγώ μια ερώτηση έκανα. Τον ήρωα αυτό του Αστερίξ. Ελένα Μπόναμ Κάρτερ ή Καρδιοφιλία Καραμπέτη? Καρδιοφιλιά για πάντα, Κάρι. Κωμωδία ή δράμα? Το δράμα κάνω καλά, αλλά είμαι τη κωμωδία. Άρα μπορούμε να δούμε και μια κωμωδία στο μέλλον. Ναι, είμαι τη κωμωδία. Ωραία. Παλιό ελληνικό κινηματογράφο ή σύγχρονο? Σύγχρονο. Εντάξει. Βραβείο Όσκαρ ή μια αξέχαστη στιγμή με την οικογένεια? Το δεύτερο, ασυζητητή. Το έχω απαντήσει ήδη αυτό. Κρίστοφερ Νόλαν ή Στάνλι Κιούμπρικ? Κιούμπρικ. Δάσκαλο. Ρόπερτ Έγκερ ή Άρι Άστερ? Να κάνω ένα πρώτο πάσο έτσι για... Σινεμά ή streaming υπηρεσίες? Σινεμά, δεν το συζητώ. Εννοείται και εγώ αυτή τη... Θέλω λίγο να το αναπτύξουμε αυτό. Το σινεμά είναι μαζί. Γιατί έχει τεράστια σημασία η θερμοκρασία στη ζωή αυτή, σε όλα τα επίπεδα και στην τέχνη. Και σε μία αίθουσα η θερμοκρασία είναι σαν συμπροταγωνίστρια στην ταινία. Και αφορά στο πώς αισθάνεται και πώς αντιδρά το κοινό μαζικά. Αυτό είναι μια καθαρτήρια οδός σχεδόν. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που και σε περιόδους πολέμου δεν έκλεισαν οι αίθουσες. Ούτε του θεάτρου, ούτε το σινεμά. Γιατί ο κόσμος μέσα σε αυτή την απέραντη μοναξιά και στην απέραντη απειλή, σε οποιαδήποτε εποχή, ήθελε το μαζί. Ήθελε το διπλανό του και την κοινή θέαση, την κοινή εμπειρία. Απόδειξη είναι ότι όταν πάμε στο σινεμά και δούμε μια ταινία που μας αρέσει πάρα πολύ, θέλουμε να ξαναπάμε να τη δούμε με τον άνθρωπο που αγαπάμε. Σωστά, σωστά. Γιατί θέλουμε να. Του τραβάμε όλου. Έχουμε... Έλα και εσύ να τη δούμε. Η κοινή θέαση, το μοίρασμα, αυτό είναι το. Αν το χάσουμε αυτό. Ναι. Εμένα μου αρέσει να βγαίνω από το σινεμά να βλέπω τις φάτσες των υπολείπων που είδαν την ταινία. Να βλέπω τις αντιδράσεις τους. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είτε συμφωνούν μαζί μου είτε όχι, αλλά μου αρέσει να το βλέπω. Γενικά, μια και πιάσαμε τον κινηματογράφο,
Θα ήθελα να μου πείτε πώς αντιλαμβάνεστε την κρίση που περνάει σε παγκόσμιο επίπεδο ο κινηματογράφος. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια κάθοδος. Δεν υπάρχουν πολλές νέες ιδέες ή τις νέες ιδέες δεν τις υποστηρίζουν οι εταιρείες παραγωγής. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Ήταν σαν προδιαγεγραμμένο αυτό να συμβεί εδώ και χρόνια. Δηλαδή το μελετούσαν κάποιοι, το περιέγραφαν, το μελλοντολογούσαν. Mm-hmm. Και λες και ήρθε ο κορονοϊός να το σπρώξει έτσι από τον γκρεμό και να πέσει κάτω στη χαράδρα. Ναι, είναι γεγονός. Αλλά δεν υπάρχουν οι ευχάριστες εκπλήξεις και εξαιρέσεις στον κανόνα. Εγώ είμαι πάντα της εξαίρεσης. Δηλαδή πάμε να παράξουμε εξαιρέσεις για να σπάσουμε αυτό που πάει mm-hmm. να γίνει, να σπάσουμε τον κανόνα, αυτό που προδιαγράφεται. Νιώθω τόσο ευγνώμων. Και εγώ και οι συνεργάτες μας, όλοι της ταινίας αυτής, οι συνεργάτες που διαψεύσαμε τους εαυτούς μας, τον κόσμο, οτιδήποτε περιμέναμε ή προσμέναμε, που τώρα θέλω έτσι να βλέπω μόνο τη ζωή. Mm-hmm. Δεν ξέρω, μακάρι να σημαίνει πολύ συχνά αυτό στη ζωή. Και ούτε καν το εύχομαι για μένα, για όλους. Mm-hmm. Γιατί εγώ δεν έχω αίσθημα ιδιοκτησίας στην επιτυχία. Είναι κάτι που αφορά τους πάντες. Τους πάντες. Εντάξει, η επιτυχία του αλλονού πιστεύω ότι βοηθάει και τον άλλο να επιτύχει κάποια στιγμή. Όποτε έβλεπα κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ στη τέχνη, με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο το οικειοποιόμουν. Πάντα. Οι φίλοι μου, οι συνεργάτες μου το ξέρουν. Πάω και δίνω συγχαρητήρια τόσο θερμά, σαν να το έχω κάνει εγώ. Σχετικά με τις εξαιρέσεις που μου αναφέρατε πιο πριν, στις streaming υπηρεσίες, θα σας πω εγώ που βλέπω αρκετά λόγω και του επαγγελματός μου, ότι γενικά βοηθούν πιο πολύ οι streaming υπηρεσίες αυτές τις εξαιρέσεις. Δηλαδή, βλέπουμε πολλούς δημιουργούς καινούριους στις streaming υπηρεσίες γενικά να μπορούν να βγάλουν τη δουλειά τους και να επενδύουν. Επειδή οι streaming υπηρεσίες δεν περιμένουν κάποιον να μπει σε μια αίθουσα, έχουν ήδη κάποιους συνδρομητές, τους βγάζουν μια ταινία και τους λένε δείτε τη. Οπότε πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθάνε λίγο και οι streaming υπηρεσίες τον κινηματογράφο να ανακάμψει αντί να τον. Σίγουρα έχει βοηθήσει σε κάποια επίπεδα. Δεν υπάρχει ούτε καλό να μοιέσει κακού ή το ανάποδο. Mm-hmm. Σίγουρα έχει βοηθήσει σε κάποια επίπεδα και κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαν τον τρόπο να συμβούν αλλιώς. Αλλά εγώ θέλω να κάνω λίγο σημειωτών σε αυτό. Θέλω να παραμείνω, θέλω να αντέξει λίγο το σινεμά. Θέλω να προλάβουν τα παιδιά μου να γευτούν τη χαρά του να κλείνουν τα φώτα και να γίνεται η αίθουσα σκοτεινή και να λάβει μόνο η οθόνη. Θέλω δηλαδή τα παιδιά μου να προλάβουν να γράψουν με το χέρι και όχι να γράφουν στο iPad και να δουν σινεμά. Αυτό θέλω. Και γιατί είναι κρίμα να μην τη ζήσουν αυτή τη χαρά κάποιοι άνθρωποι. Λίγο ακόμα σημειωτών. Εντάξει, θα γίνει όλο αυτό το πράγμα. Θα γίνει. Λίγο να το πάμε λίγο πιο χαλαρά. Οι δημιουργοί πριν λίγους μήνες στην Αμερική, για να δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, ξεσηκώθηκαν λόγω ότι δεν πληρωνόντουσαν καλά, ότι η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, έμπαινε πολύ βαθιά στο επάγγελμά τους και γενικά ξεσηκώθηκαν. Με αφορμή αυτό, θεωρείτε ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης γενικά κάνει κακό στον κινηματογράφο, είναι ένα εργαλείο για τον δημιουργό ή είναι κάτι που θα έρθει και θα τους πάρει τις δουλειές? Θα δείξει. Πιστεύω, προδιαγράφεται έτσι όπως. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος έχει χρησιμοποιήσει όλα τα υπέρ που του έχουν δοθεί στη ζωή αυτή αλόγιστα. Έχει αποδείξει. Αυτό έχει δείξει η ιστορία. Mm-hmm. Εύχομαι να μην συμβεί αυτό εδώ και πραγματικά να μείνει στις υπηρεσίες του ανθρώπου. Πάντα στη δουλειά μου έλεγα από πολύ μικρή ότι οι παιδιά αναπληρώνονται οι άνθρωποι και όχι τα μηχανήματα. Γιατί έβλεπα ποσά και ήμουν μέσα στις παραγωγές από πολύ μικρή και έβλεπα ποσά να δίνονται για τα μηχανήματα και όχι για τους ανθρώπους. Καλά κάναν και το κάναν αυτά οι άνθρωποι. Είναι η πιο ωραία επανάσταση αυτή υπέρ του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να αμείβεται, ο άνθρωπος πρέπει να ζει. Κάπως η νομοτέλεια είναι έτσι. Δεν γίνεται να τεθεί στην υπηρεσία κάποιων πραγμάτων mm-hmm. που θα έπρεπε να υπηρετούν τον άνθρωπο και όχι να. Mm-hmm. Αυτό τώρα. Τι να πω. Πιστεύετε, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει εντελώς τον άνθρωπο ή δεν γίνεται αυτό? Έπαθα σοκ στο Σαν Φρανσίσκο. Έπαθα σοκ στο Σαν Φρανσίσκο τώρα που είδα ένα αυτοκίνητο να οδηγείται μόνο του. Και πρέπει να μπεις μέσα χωρίς οδηγό. Μπήκατε? Δεν μπήκα. Α, ούτε εγώ δεν θα μπαίνω. Θέλω να πω ότι δεν θέλω κιόλας. Είναι ιδεολογικό το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλω. Δεν θέλω στα. Βρέθηκα τώρα με την ταινία σε κάτι αεροδρόμια Χανή που έπρεπε να πάρεις τρένο να πας από το ένα τέρμινα στο άλλο. Και οι άνθρωποι είναι λίγοι. Οι ένστολοι είναι λίγοι. Είναι τόσα πολλά τα μηχανήματα που είναι σοκαριστικό. Mm-hmm. Δεν είναι ωραίο να αντικαθίσταται ο άνθρωπος. Και ειδικά όταν το μέρος αυτό του ανθρώπου δεν είναι τεχνικό, αλλά είναι νοητικό, είναι δημιουργικό, είναι πνευματικό. Όταν είναι τεχνικό, πραγματικά δεν έχω αντίρρηση, γιατί αυτό σημαίνει εξέλιξη, πολιτισμός, επιστήμη. Αλλά όταν είναι δημιουργικό και πνευματικό, εκεί έχω θέμα. Ναι, θέλω το μυαλό του ανθρώπου να προχωρά μπροστά και να βοηθιέται και να υπηρετεί την τέχνη και όχι το ανάποδο. Άλλωστε, οι μηχανές αυτό που κάνουν τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν δημιουργούν νέες ιδέες. Απλά παίρνουν τις ήδη υπάρχουσες ιδέες ανθρώπινες και τις συνδυάζουν για να βγάλουν ένα δικό τους αποτέλεσμα. Οπότε
Πάλι χρειάζεται ο άνθρωπος. Πάντα έλεγα, εγώ όσες φορές έχω παραδεχτεί έναν επαγγελματία, είτε αυτός ήταν γιατρός, είτε δημιουργός, είτε καλλιτέχνης, έλεγα τι ωραίο συνδυαστικό μυαλό. Γιατί όλα έχουν γίνει και όλα έχουν υποθεί. Το πώς τα συνδυάζουμε έχει πια τεράστια σημασία. Λοιπόν, μιας και είπαμε πολλά, πάμε στο δεύτερο παιχνίδι. Πάμε. Να διασκεδάσουμε και λίγο. Λοιπόν, το δεύτερο παιχνίδι, εντάξει. Λέγεται με μία λέξη. Θα σας λέω εγώ με μία λέξη. Μία ερώτηση και θα μου απαντάτε. Στην πολυλογού τώρα, με μία λέξη. Μία λέξη. Okay. Για πάμε. Τι σημαίνει για εσάς το σινεμά? Κόλλημα. Πώς φαντάζεστε το σινεμά σε 50 χρόνια? Ωραίο. Ο ελληνικός κινηματογράφος σε 50 χρόνια? Δυνατός. Πώς θα είναι η γυναίκα σε 50 χρόνια? Ελεύθερη. Πώς θα είναι ο άνδρας σε 50 χρόνια? Επίσης ελεύθερος. Τι σημαίνει για εσάς η οικογένεια? Αγάπη. Ποιο άλλο επάγγελμα θα μπορούσατε να φανταστείτε τον εαυτό σας να κάνει, εκτός από όλα αυτά που κάνετε? Μουσικός θα έλεγα. Μουσικός. Ναι, μουσικός. Πάλι αλλά... καλλιτεχνικό δηλαδή. Έχω σπουδάσει μουσική και στην ταινία αυτή η φωνή που ακούτε, η σοπράνο, είμαι εγώ. Πόσα κάνατε σε αυτή την ταινία, τι γίνεται? Πολλά. Ο χώρος είναι αυτός που γεννάει την ψυχολογία, την ψυχοσύνθεση. Το καταφέρατε και ξεφύγαμε από τη μία λέξη. Πάντως, καλό το είπατε πριν. Πολύ λόγο. Καλά. Αγαπημένος ξένος σκηνοθέτης? Χάνεκε. Αλλά. Γιατί μου το κάνετε αυτό τώρα? Είναι τριπλέτα. Είναι Ταρκόφσκι, Σοκούροφ, Χάνεκε. Ωραία, το δέχομαι. Το δέχεστε. Ωραία. Τέλεια. Αγαπημένος Έλληνας σκηνοθέτης? Παντελής Βούλγαρης, είναι ο αγαπημένος μου. Είμαι σίγουρος θα πει. Τον αγαπώ, το ξέρει. Αυτό θα ήθελα να είχε κάνει τη φώνησα. Του το έχω πει, του το εξομολογήθηκα στην πρεμιέρα γιατί δεν μπόρεσε να έρθει. Ελληνική τηλεόραση. Δεν βλέπω. Δύο λέξεις αλλά με καλύπτουν. Ναι. Ούτε εγώ. Φώνησα. Τι να πω τώρα. Διαγενειακό τραύμα θα πω, της μητρός μου. Φτάνει. Τέλος. Καρδιοφιλιά Καραμπέτη. Φίλοι, αγαπημένοι, θαυμασμός. Τέλεια. Τι σημαίνει το θέατρο για εσάς? Σχολείο. Είναι η μεγάλη μου σχολή. Η Εύα Ανάθανα με μία λέξη. Πάσο. Δεν μπορώ. Μιας και είπα για τη φώνησα, ρώτησα για τη φώνησα πιο πριν. Έκοψα σχεδόν, καλά, έχω βρει σχεδόν 270.000, τι είναι παραπάνω. Είμαστε έχω τώρα μείνει πίσω, στις 430. 430. 2 ή 3 χιλιάδες στην Ελλάδα. Παίζεται ακόμα όμως. Αυτό, ναι, το παρατήρησα. Και άρα έχει ακόμη ζήτηση. Στις 12.500 στην Κύπρο. Ναι, ξέρετε, κάνει τώρα μια μικρή δεύτερη καριέρα η φώνησα με τα σχολεία. Γιατί τα σχολεία έχουν ανακαλύψει την ταινία τώρα και τις τις θεάσεις αυτής και πάνε μαζικά, δηλαδή πάνε όλο το σχολείο και προσπαθώ να, όταν με καλούν, δεν έχω καταφέρει να λείψω ακόμα σε κάποιο, να πηγαίνω και να μιλάω στα παιδιά. Που αυτό ήταν το μόνο που ήθελα από την αρχή. Δηλαδή, εγώ όταν κατέβηκα μετά την πρεμιέρα στην Κρήτη, στη γενέτειρά μου, να κάνουμε την πρεμιέρα που όφυλα εκεί για να αφιερώσω την ταινία στη μητέρα μου, που δεν είναι πια στη ζωή, από όλα που μου πρότειναν να κάνουμε για πρόμο, εγώ ήθελα να πάω σε ένα σχολείο και να μιλήσω, να πω στα παιδιά αυτά που δεν άκουσα εγώ. Άρα, αυτό που είναι η επόμενη ερώτηση, κολλάει τέλεια. Πόσο σημαντικό είναι ότι ενδιαφέρονται μικρά παιδιά, γιατί και στο βίντεο που έκανα εγώ, που δεν το περίμενα, εγώ το έκανα απλά επειδή μου άρεσε πολύ η ταινία και ήθελα και εγώ να την προωθήσω με τον δικό μου τρόπο. Έγραψαν πάρα πολλά μικρά παιδιά από κάτω. Αυτό ήταν το απίστευτο και το υπέροχο και ό,τι καλύτερο έχει συμβεί με αυτή την ταινία, αυτό που θα ευχόταν κάθε άνθρωπος. Γι' αυτό και είναι τεράστια ευγνωμοσύνη. Και είπα μάλιστα μέσα μου, αν η ταινία αυτή μιλάει στα νέα παιδιά, τότε σημαίνει έχουμε ελπίδα. Γενικώς. Γιατί είναι μια ταινία φτιαγμένη για να μας κάνει να δούμε καθαρά αυτό που προσπάθησε αυτός ο άνθρωπος 120 χρόνια πριν. Τι να δούμε, πώς έχουμε μεγαλώσει. Σας βλέπω αισιόδοξη για το μέλλον, αφού η νεολαία γενικά. Ναι, ενδιαφέρον. Γιατί τώρα, γιατί αυτή η ταινία δεν έγινε με εμπορικές προδιαγραφές για να βαρέσει σε κόσμο, ούτε για να έχει. Δηλαδή, εγώ προσπαθούσα την εταιρεία αυτή που έβαλε τα χρήματα, την Dunwar και στην οποία είμαι ευγνώμων, και στο Διονύση το Σαμιώτη που ήταν, πήρε το ρίσκο για μένα, να πω, καλά, μην περιμένουμε και εισιτήρια. Δηλαδή, το προετοίμαζα λίγο, γιατί δεν ήθελα να έχω ενοχές για το ότι έκανα κάτι. Σε αυτό ήταν και το μυστικό της επιτυχίας όμως. Ναι, μην περιμένουμε. Δεν είχατε το βάρος του. Ναι, και το. Προσπαθούσα να το πω. Δηλαδή, θυμάμαι, φτιάξαμε αυτή την αφίσα με τα κοριτσάκια, γιατί έλεγα, εντάξει, αφού δεν θα κάνει τη αφίσα να είναι, ας είναι άρτη σε όλα τα επίπεδα. Ας κάνουμε το μεράκι μας. Ας έχετε κάνουμε τέτοιο. Έχετε βάλει εσείς το χεράκι σας εδώ. Ναι, στην αφίσα αυτή με τα κοριτσάκια. Ναι, ναι.
Όταν την είδα, το κατάλαβα. Όχι, ήταν και η επιθυμία μου να είναι η αφίσα της ταινίας. Βέβαια, όταν άρχισε η Τάνουαρ να φουγκράζεται ότι πάει να γίνει κάτι διαφορετικό, φυσικά και θα φτιάχνανε μια αφίσα με την καρδιοφιλιά όσο οφείλανε. Αλλά εμένα η επιθυμία μου ήταν να πάμε στην ουσία και όχι στα πρόσωπα. Δηλαδή, δεν φτιάχτηκε με εμπορικά κριτήρια. Και ότι έχει εμπορική προσμονή αυτή η ταινία. Και είναι και δύσκολη ταινία. Έχω ακούσει από ενήλικες ότι είναι πολύ βαριά για μένα και δεν θα τη δω. Και κοίτα όμως τα πιτσιρίκια πώς το αποτόλμησαν. Διάλειμμα για παιχνίδι. Το νούμερο 3 παιχνίδι, το οποίο είναι ναι ή όχι. Εύκολα στα τα προηγούμενα, λέω εγώ κάτι και μου απαντάτε ναι ή όχι ή πάσω. Θα συνεχίσετε να σκηνοθετείτε ταινίες και στο μέλλον? Ναι. Χαίρομαι. Θα σκηνοθετούσατε μια horror ταινία ελληνικής παραγωγής? Με το δικό σας στυλ, όχι τώρα το απαραίτητο αυτό το horror. Ναι, το Splatter και αυτά, δεν μπορώ. Όχι. Αλλά... πάσω, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι ετοιμάζει αυτή η άτιμη ζωή. Πιστεύετε πως οι Έλληνες ηθοποιοί είναι υποτιμημένοι σε σχέση με τους ξένους? Σε σχέση με τις... ναι, θα πω, αλλά θα μου βάλετε μια παρένθεση. Δικαίωμα. Θα την έβαζα γιατί το περίμενα, θα με ρωτήσω. Δικαίωμα. Σε σχέση με τις παροχές και με τις δυνατότητες και με τα μέσα, ναι. Αυτό. Εντάξει, δηλαδή μην το συζητήσουμε. Πολύ ωραία. Θαυμάζουμε απέραντα όλο τον Λάνθιμο και τον αγαπάμε και χαιρόμαστε και είμαστε περήφανοι. Αλλά κοιτάξτε, του δόθηκε η ευκαιρία να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν του δόθηκε, σε κανέναν δεν δίνεται. Την πήρε την ευκαιρία, την κέρδισε. Δεν το έχουν πολύ αυτό. Δεν σημαίνει ότι μας το χρωστάει κάποιος, ούτε το κράτος, δεν είμαι αυτής της αντίληψης, αλλά... Πιστεύετε πως ακόμη ζει το στερεότυπο της πρίκας που εμφανίζεται στην ταινία Φόνησα? Σαν μακρινό συγγενής, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος ξάδερφος, ναι, ζει. Ναι. Η γυναικεία κακοποίηση θα εξαλειφθεί μέσα στα επόμενα 10 χρόνια? Όχι. Είναι βιώσιμο το επάγγελμα του σκηνοθέτη στη χώρα μας? Όχι. Είναι η καρδιοφιλιά Καραμπέτη καλύτερη εν ζωή Ελληνίδα ηθοποιός? Αν πω ναι, θα με σκοτώσει η καρδιοφιλιά. Αλήθεια το λέω. Οπότε θα μου πει γιατί το είπες τώρα αυτό. Θα πω μαζί με κι άλλες, ναι. Θα φεύγατε από την Ελλάδα αν γινόταν μια πρόταση από το Hollywood? Μήπως έκανε λάθος, ας πούμε. Αν αυτό, δεν ξέρω, συμπεριλάμβανε την οικογένειά μου, τα παιδιά μου και μια ολόκληρη αναστάτωση ζωής και για λίγο, ναι. Συνήθως αυτά δεν πάνε για λίγο, αλλά... Μια και για λίγο. Αυτό. Ενώ μην νομίζετε και ο Γιώργος ζει αρκετά εδώ. Δεν του φαίνεται. Α, okay. Ναι, ζει. Δηλαδή η βάση του είναι πάντα εδώ. Απλώς δεν το μαθαίνουμε. Mm-hmm. Μια και είπαμε για το Λάνθιμο, το επόμενο είναι. Ναι. Θεωρείτε το Λάνθιμο τον καλύτερο Έλληνα σκηνοθέτη? Θα πω ένα σκηνοθέτη που τον αγαπάει και ο Λάνθιμος και είναι ο αγαπημένος και των δυο μας, μάλλον. Δεν το ήξερα. Το ανακάλυψα. Έλληνας. Το ανακάλυψα πρόσφατα. Ναι, ο Τάκης ο Κανελόπουλος. Είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει ταινίες δόκιμες, πειραματικές, ανήσυχες και ντοκιμαντέρ. Ο Μακεδονικός Γάμος, ας πούμε, είναι μια ταινία, είναι η μόνη ταινία που έδειξα στους ηθοποιούς εγώ πριν κάνουμε τη Φόνησα. Άρα απαντάω, όχι. Ξέρετε τι, δεν θέλω να απαντάω το αυτονόητο. Ο Γιώργος είναι, το λένε τα γεγονότα, ο καλύτερος εν ζωή αυτή τη στιγμή σκηνοθέτης, σε σχέση με αυτό που έχει καταφέρει σε αυτό το διάστημα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ποιος μπορεί να πει για τον Κακογιάννη που κατόρθωσε και έφτασε εκεί που πάει και περπατάει τώρα ο Λάνθιμος, ή ποιος μπορεί να πει ότι σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή γυρίζεται μια ταινία που θα μας διαψεύσει αύριο. Mm-hmm. Δεν χωράει μια απάντηση ναι ή όχι στο καλύτερο. Είναι, ας πούμε, μοναδικός ο Λάνθιμος. Είναι μια περίπτωση από μόνος του. Θεωρείτε πως η νέα γενιά αγαπά λιγότερο το σινεμά από τις προηγούμενες? Εγώ θα πω όχι. Μας εκπλήσει ωραία η νέα γενιά και θα πάω με αυτό. Γιατί ακούω από πολλούς γενικά γύρω-γύρω ότι η νέα γενιά δεν ενδιαφέρεται τόσο και τώρα πιο πολύ πάνε προς τα βίντεο παιχνίδια. Το 70% σχεδόν από τα εισιτήρια που έκανε η Φόνησα είναι νέων παιδιών. Οπότε θα πω η νέα γενιά. Άρα δεν έχει να κάνει με το μέσο, έχει να κάνει με το. Διέψευσε ευχάριστα. Μπράβο. Οι επόμενες ερωτήσεις έχουν να κάνουν γενικά με τα παιδιά. Επειδή μας βλέπουν και πιο μικρής ηλικίας, να ακούσουν από έναν άνθρωπο που ασχολείται με αυτό, είναι μέσα στον χώρο. Πώς μπορεί ένα παιδί να ξεκινήσει να ασχολείται με τη δημιουργία ταινιών, να γίνει σκηνοθέτης ή σεναριογράφος για την Ελλάδα? Ορμώντας να πάρει το κινητό του και να κάνει ταινίες. Mm-hmm. Ορμώντας. Δηλαδή, θυμάμαι πόσο θαύμασα τον. Όταν κάναμε τις νύφες με τον Παντελή Βουλγαρή, πόσο θαύμασα τον Αλέξανδρο που πήρε μία κάμερα, βγήκε στα Εξάρχεια και έκανε την ταινία του. Το θαυμάζω αυτό το πράγμα πολύ. Και μόνο ένα νέο παιδί μπορεί να το κάνει με το θάρρος και το θράσος της νιώτης. Άρα δεν χρειάζεται εξοπλισμός, τρελός, ας πούμε. Και... το διαμάντι θα λάμψει ακόμα και στη λάσπη. Θα το κάνει
και κάπου θα βρει έναν τρόπο, είτε σε ένα φεστιβάλ. Εγώ πήγα ακόμα και σε σχολεία που έχουν κινηματογραφικές λέσχες και έχουν ανήσυχους καθηγητές. Κάπου θα βρει έναν δρόμο να το φτιάξει, να το παράξει το διαμαντάκι, όποιος θελήσει. Χρειάζεται να πάει κάποιος σε κάποια σχολή, να μάθει κάτι, ή μπορεί και από μόνος του, τώρα που το ίντερνετ κιόλας είναι προσβάσιμο από όλους και φέρνει την πληροφορία πιο εύκολα στον άλλον? Το τι χρειάζεται είναι σχετικό. Γιατί εγώ δεν πήγα σε σχολή κινηματογράφου, αλλά ας πούμε ότι είχα τη δυνατότητα να μαθητεύσω δίπλα σε ανθρώπους που... Δηλαδή μαθήτευσα δίπλα στον Γιώργο τον Αρβανίτη, το διευθυντή φωτογραφίας, για να καταλάβω το φως. Είχα και μια έφεση γιατί σαν ζωγράφος αυτό με ενδιαφέρε. Μαθήτευσα δίπλα στην Πατεράκη, στο Μαρμαρινό, για να βρω και να συνθέσω τρόπους υποκριτικής που θα μπορούσα να... Όχι να διδάξω, δεν το περίμενα στη ζωή μου αυτό, αλλά να κατανοήσω και να βαθύνω σε αυτούς. Οπότε οι σπουδές σε σχέση με το χρονικό πλαίσιο και το χωροταξικό πλαίσιο που αφορούν σε μια σχολή είναι κάτι πολύ σχετικό. Μπορεί να μαθητεύσει κάποιος δίπλα σε ένα μεγάλο σκηνοθέτη και να φτάσει να τον ξεπεράσει. Βλέπε Λάνθιμος. Τι να μας πει και η σχολή όταν ίσως δεν χωράει ένα ευφυές μυαλό. Δεν χωράνε πολλές φορές. Σε ένα ευφυές μυαλό δεν το χωράνε τα τουβάρια μιας σχολής. Η ζωή μας έχει δείξει ότι... Είναι ανάλογα τον άνθρωπο, δηλαδή. Η ζωή μας έχει δείξει... Αγαπάμε τις εξαιρέσεις. Εγώ αγαπώ τις εξαιρέσεις. Ένα νέο παιδί θα το συμβουλεύατε να κυνηγήσει αυτό το όνειρο του σκηνοθέτη, παρόλο που υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες? Βέβαια. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, αν δεν συμβεί, δεν θα εξαπλωθεί, δεν θα απλωθεί όλο αυτό το πράγμα ωραία. Δηλαδή αυτή η τέχνη θα είναι πάντα σε μαρασμό και θα ανθίζει το μπουμπούκι και θα ξαναμαραίνεται. Άρα να το προσπαθήσετε. Καλά, εννοείται. Μιγολώνετε. Πολύ. Και για το τέλος, για να αφήσουμε, γιατί μου αρέσει γενικά άνθρωποι που ξέρουν τα πράγματα και έχουν δει και έχουν μελετήσει πάνω σε ένα θέμα, να προτείνουν. Θα ήθελα να προτείνετε 5 ταινίες στο κοινό που μας βλέπει για να τις απολαύσει. 5 ταινίες που μπορεί να μην τις είχαν στα υπόψη τους. Μπορεί και να τις έχουν. 5 ταινίες που τις επισκέπτεται η Εύα Ανάθενα κάθε χρόνο. Το ξέρετε ότι δεν θα πω 5, βέβαια, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, πάμε να πούμε 5 δημιουργούς τουλάχιστον. 5 δημιουργούς. Θα πω το Μετρόπολη σίγουρα. Αυτή την ταινία που είχα τώρα τη χαρά που πήγαμε στο φεστιβάλ του Βερολίνου, το Babylon, και κάναμε την πρεμιέρα στο Babylon, το οποίο ξανακάνει προβολή της φόνης σας. Αυτός λοιπόν ο κινηματογράφος με συγκίνησε τόσο πολύ ότι παίζει το Μετρόπολη 40 φορές το χρόνο με ζωντανή ορχήστρα μέσα στην αίθουσα. Φανταστείτε τα παιδιά αυτά που πάνε και βλέπουν. Ποια δικά μας παιδιά έχουν τη δυνατότητα να το δουν αυτό? Αυτό είναι σχολείο, έτσι. Αυτό είναι παιδεία. Θα πω τις ταινίες που αφορούν στην παιδεία μας, όλων μας. Mm-hmm. Λοιπόν, και τώρα θα πω δημιουργών ταινίες, χωρίς να μπορώ να διαλέξω. Θα πω τον Ταρκόφσκι, αφού είπα λοιπόν τον Μετρόπολη, θα πω τον Ταρκόφσκι, θα πω τον Σοκούροφ, ό,τι μάνα και γιος, μητέρα και. Δηλαδή, ό,τι ταινία του Σοκούροφ και ό,τι του Ταρκόφσκι, πάντα είναι σχολείο. Θα πω το Χάνεκε. Τώρα που είμαι, στις 4, θα πω και τον Έλληνα, τον Τάκη Κανελόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ήταν. Δεν σας κούρασα, σας κούρασα? Όχι, καθόλου. 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 Εγώ ήμουν λίγο βαρετή, αλλά δεν πειράζει. Καθόλου. Θα βάλετε σάλτσες, θα τα φτιάξετε εσείς ωραία. Θα φτιάξω όλα, μην φοβάστε τίποτα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους παρακολουθήσατε εδώ πέρα. Θα ήθελα να μου γράψετε τα σχόλια, όσοι έχετε μείνει μέχρι το τέλος, ποιος είναι ο αγαπημένος σας Έλληνας σκηνοθέτης και τι ταινία θα θέλατε στο μέλλον να δείτε από τα χεράκια της κυρίας Ανάθενα. Αυτά. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να περνάτε καλά.